Έχουμε, λοιπόν, α, θα το πάμε δώσουμε. Να το δούμε, λοιπόν. Η μεγάλη αποχή. Γιώργο, πάμε, μισό λεπτό. Βλέπουμε το exit poll το 100%. Έτσι. Γιώργο, εδώ έχουμε λοιπόν 33 με 30 για τη Νέα Δημοκρατία, 40 με 37 για το ΠΑΣΟΚ, 10 με 8 για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν αλλάζει. 6,7, 4,7. Απειλεί τη Νέα Δημοκρατία με ιστορικό χαμηλό. 7,5 με 5,6 για το 7,6-5,6 ο Λαός και 5,3-3,3 οι οικολόγοι πράσινοι. Τέταρτο κόμμα Καρατζαφέρης από τα στοιχεία που βγαίνουν εδώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό Γιώργος Βλάχος, το exit poll. Τα στοιχεία του Γιώργου Βλάχου και έρχομαι τώρα να κάνω ερωτήσεις στους καλεσμένους και στην κυρία Ράπτη. Γιώργος και Βλάχος. Κυρία Κουντουρά. Λοιπόν, σε πάμε να δούμε το exit poll του Alter και της Alco στο 100%. Δεν έχουμε αλλαγές όπως βλέπετε κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόσθετο δείγμα που ήρθε δεν άλλαξε τα πράγματα. Διατηρείται η ευρύτατη διαφορά, διατηρείται το Κομμουνιστικό Κόμμα στα ποσοστά του, διατηρείται το προβάδισμα για την τέταρτη θέση για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Οριακό. Οριακό, πράγματι. Δημοσκοπικό προβάδισμα. Θέλω να δούμε την δημοσκόπηση της Άλκο και του Άλτερ για τις εθνικές εκλογές. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω κύριε Παναγόπουλε, ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι μίλησαν βγαίνοντας. Ναι. Αυτό ξέρετε έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τεράστιο δείγμα και ελάχιστη απροσδιόριστη ψήφο. Ναι, έχει ναι. Και ένα μεγάλο μειονέκτημα, δηλαδή, ότι είναι όλοι επηρεασμένοι από αυτό που ψήφισαν από πριν από λίγο. Σωστό, σωστό. Και έχει και ένα δεύτερο μειονέκτημα, ότι μπορεί η παραλία να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές, γιατί πάντα μετέχει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά να το δούμε, είναι δημοσκόπηση. Απλώς είναι μια δημοσκόπηση σε τεράστιο δείγμα, έτσι. Λοιπόν, 38,1 για το ΠΑΣΟΚ στο ερώτημα εάν είχαμε βουλευτικές εκλογές τι θα ψηφίζατε. Ναι, ναι. 32,8 για τη Νέα Δημοκρατία, 8,8 για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 5,4 για το ΣΥΡΙΖΑ, 5 για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, 3,6 για τους οικολόγους, 4 για όλα τα υπόλοιπα κόμματα αθρηστικά και 2,3 που δεν απάντησε σε αυτό το ερώτημα. Είπαμε η απροσδιόριστη ψήφος είναι πολύ μικρή, άρα μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση. Έχουμε αυξημένα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία έναντι αυτών που φάνηκαν στο exit poll των ευρωεκλογών και αντιστοίχως μειωμένα για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και για τους οικολόγους πράσινους που βρίσκονται περίπου μια μονάδα κάτω από εκεί που τους είδαμε στο exit poll. Με αυτό το ποσοστό αυτοδυναμία έχουμε. Με αυτό το ποσοστό, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, εάν βεβαίως είναι αυτό το ποσοστό και μπουν και τα 6 κόμματα, αλλά ας κρατήσουμε επιφύλαξη. Όχι, γι' αυτό λέμε τώρα. Με αυτό το στοιχείο που δείχνει ότι σε αυτή την πρόθεση ψήφου που κάναμε σε αυτό το εκλογικό σώμα προσήλθε σήμερα και δεν είναι όλο το εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 34,2, το ΠΑΣΟΚ 40,6, το Κομμουνιστικό Κόμμα 8,7, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,3, το ΛΑΟΣ 4,9, οι οικολόγοι πράσινοι 2,8 και τα λοιπά κόμματα 3,5. Στην ουσία οι οικολόγοι πράσινοι και τα λοιπά κόμματα βρέθηκαν σαφώς χαμηλότερα από τα ποσοστά που συγκέντρωσαν για τις ευρωεκλογές την πρόθεση ψήφου για βουλευτικές. Εγώ, αν μπορώ να ερμηνεύσω σωστά, βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν το ζητούμενο είναι τι γίνεται με το δικοματισμό πρώτα, το ΠΑΣΟΚ αυτές τις 6 και κάτι μονάδες τις κρατάει. Και όχι μόνο τις κρατάει, αλλά από αυτό φαίνεται να βλέπει και την αυτοδυναμία. Αν όχι με τον νόμο Σκανδαλίδη, ίσως με τον νόμο Παυλόπουλου, πάντως είναι ένα ψηλό ποσοστό που θα μπορούσε οριακά να οδηγήσει και στην αυτοδυναμία. Το ΚΚΕ μοιάζει να είναι πια εδρεωμένο και ψηλά τρίτο. Βλέπουμε τους οικολόγους έξω από τη Βουλή, για βουλευτικές εκλογές το ξαναλέω, και ΣΥΡΙΖΑ πιο ψηλά εδώ από το ΛΑΟΣ. Επίτρεψέ μου μια διευκρίνηση. Κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν είναι το exit poll των ευρωεκλογών. Θα το πω πολλές φορές. Το exit poll το δείξαμε πριν. Αυτή είναι μια δεύτερη έρευνα και αφορά πρόθεση ψήφου σε βουλευτικές εκλογές. Έγινε σήμερα ταυτόχρονα με το exit poll.